σωτηρία το κόσμο εγέγονεν, άσον με το Αναστάλλη εκτάχουν και αρχηγό τη ζωή ημών. Καθελόν έρθω θανάτων των θάνατων, ο Νίκος εδωρκέν ημίν και το
κατάρτισε αυτή την αφήτευσα λιλεψία.
αρχιεροσύνη σου μνηστή, Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία του πάντοτε νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Υπερβολική χρήση των μέσων τα οποία
αντί να μας βοηθούν, γίνονται αιτία λύπης και καταστροφής για τον άνθρωπο. Και όπως οι νόμοι έρχονται και λειτουργούν για να βάλουν ένα φρένο στη ζωή του ανθρώπου, να τον ταρακουνήσουν λίγο, ώστε να καταλάβει πού πρέπει και πού υπάρχει. Εάν έχει ξεφύγει, να τον επαναφέρει και πάλι στον σωστό του δρόμο. Τι είναι η λεγόμενη κρίση, για την οποία σήμερα όλοι ομιλούν και όλοι αποφαίνονται. Η κρίση δεν είναι δημιούργημα των ανθρώπων, από την αλόγιστη κατάκριση που έκαναν στην οικονομική διαχείριση των πραγμάτων που τους έδωσε ο Θεός. Δεν τα διαχειριστήκαμε σωστά τα πράγματα. Ποιος θέλει, άλλος λιγότερο ή άλλος περισσότερο, δεν το γνωρίζουμε. Ίσως κάποιοι από εμάς θα πείτε, μα εμείς δεν έχουμε καμιά ανάπτυξη σε όλα αυτά τα προβλήματα και όμως πάσχουμε και υποφέρουμε από αυτά τα ζητήματα. Και όμως να ξέρετε ότι ο καθένας μας και εγώ και εσείς, ανάλογα με την θέση μας και ανάλογα με την δραστηριότητά μας, όλοι δυστυχώς συμβάλαμε ώστε να αποδομηθεί, να ξυλωθεί δηλαδή το πνευματικό οικοδόμημα πάνω στο οποίο στηριζόταν η ζωή των ανθρώπων. Εσείς, οι κάτοικοι της Ρόδου, νομίζω ότι ζείτε σε μια ευλογημένη περιοχή, σε ένα ευλογημένο νησί, το οποίο ο Θεός το επίκησε με πάρα πολλά δώρα. Φυσικά, δώρα, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι δημιούργησαν μέσα στην ιστορία ένα αξιόλογο και αξιοθαύμαστο πολιτισμό. Εσείς εδώ στη Ρόδο απολαμβάνετε όλα αυτά τα καλά, γιατί βλέπετε ότι χιλιάδες είναι οι άνθρωποι που έρχονται να σας επισκεφτούν. Εσείς εδώ στη Ρόδο έχω την αίσθηση ότι οφείλετε να προβάλλετε σε όλους όχι τα ξένα πρότυπα, αλλά να προβάλλετε την Παναγία και τη Σαββίδα, τον Άγιο Σουλά, να προβάλλετε το ωραίο παράδειγμα των κατοίκων του Απόλλωνος, των μοναστηριών σας, των ανθρώπων που σας κατευθύνουν και σας οδηγητούν, του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου σας και των άξιων κληρικών του, οι οποίοι από μία μια άνθρωπη ευλαβέστατη και με πάθος για τον άνθρωπο, για την πίστη, για την Εκκλησία. Και να μην παρασυρώματα από τα ρεύματα του κόσμου, τα οποία δυστυχώς μας οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα, που είναι για μας στεναχώρια και πόνος και θλίψη. Γι' αυτό και το τρίτο, η παρουσία του Θεού στη ζωή μας είναι η ευλογημένη εκείνη κατάσταση όπου ο άνθρωπος ξέρει τι θα πει ζωή, τι θα πει θάνατος, τι θα πει πίστη, τι θα πει συνάνθρωπος, τι θα πει δεν θα ζω μόνο εγώ για τον εαυτό μου και να απολαμβάνω τα πάντα, αλλά θα πρέπει να δίνω και στον γείτονά μου. Λέει η Αγία Γραφή ότι το ειστέρημα του ενός, το περίστατμα του ενός, στο ειστέρημα του άλλου είναι να γίνεται ισότης. Όπου περισσεύει ο ένας, είτε υλικά είτε πνευματικά, προσφέρει και σε αυτόν που δεν έχει, ώστε να υπάρχει ισότητα μεταξύ των ανθρώπων. Ο Θεός ήρθε στον κόσμο και είναι η ζωή
Και η ανάσταση των ανθρώπων δεν είναι ούτε ο θάνατος, ούτε η πτώση, ούτε ο πόνος, ούτε η θλίψη, ούτε η στεναχωρία. Αν έχουμε τον Θεό μαζί μας, ουδείς καθημών. Ή ο Θεός καθημών, ουδείς καθημών. Έχουμε την χαρά και την τιμή σήμερα να έχουμε κοντά μας δύο εκλεκτούς αρχιερείς, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σιδηροπάσο, κύριο Μακάρη, ο οποίος κατέλεσε την περιπτυχή, έχει ξαναειδοποιήσει σε αυτόν εδώ τον χώρο. Κύπριος στην καταγωγή, υπηρετεί από δεκαετίες και πλέον ως Μητροπολίτης Σιδηροπάστου, ένας καλός και εκλεκτός ιεράρχης, φίλος και αδελφός. Είναι παρόν και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αχαΐας, κύριος Αθανάσιος, της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιεράρχης και Αρχός, ο οποίος εκπροσωπεί την Εκκλησία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας εκλεκτός ιεράρχης, ο οποίος με μόρφωση υψηλή, με τίτλους, έχει υπηρετήσει σε διάφορα πόστα την Εκκλησία και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και αυτή τη στιγμή διαγωνίζει τον ευαίσθητο και νευραλγικό αυτό το μέρο. Σε ευχαριστούμε αφοτέρους, πράσκω τη χαρά μας που είναι σήμερα κοντά μας και τους παρακαλούμε να έρθουν για εμάς εδώ και εμείς ευχόμεθα σε αυτούς ταπεινώς οι Άγιοι μας, πολιούχοι μας, να τους συνοδεύουν πάντοτε με τη χάρη των πρεσβειών τους στο δύσκολο έργο που έχουν επιτελέσει τον Άγιο Σιδηροπάστο εδώ για να βαπτίσει τον ανιψιό του πατέρα Παύλου, ο κληρικός που συλλειτουργήσε σήμερα μαζί του και ο οποίος είναι μεδροδίτης αλλά υπηρετεί την Μητρόπολη Σιδηροπάστου και σε αυτόν ευχόμαστε να έχει δύναμη στη διακονία του και χαιρόμεθα να υπάρχουν κληρικοί, προδίτες, οι οποίοι υπηρετούν σε διάφορα μέρη την Εκκλησία μας και δίνουν την καλή μαρτυρία και προβάλλουν και τον τόπο μας. Ευχόμαστε σε εσάς, σας ευχαριστούμε σε αυτό που είστε σήμερα κοντά μας και ευχόμαστε η χάρη του Θεού να σας έχει πάντοτε υγιείς, δυνατούς, ώστε να προσφέρετε στην Αγία μας Εκκλησία και να διακονείτε με την επιτυχία, το ζήλο και τη συνέπεια που την διακονείτε μέχρι τώρα.